Ο πρώην Ομάρχης Μαγνησίας Γιάννης Πρίτζος ζητά να αναλάβουν άμεση δράση τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και να δώσουν λύση στο εκρηκτικό πρόβλημα του δρόμου Βόλου Βελεστίνου, ο οποίος από το ύψος της Χαλιβουργίας μέχρι το εργοστάσιο Αρμάτων έχει μετατραπεί σε μια επικίνδυνη παγίδα για τους διερχόμενους οδηγούς. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ριζικά. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα, διότι η κατάσταση είναι πλέον απαράδεκτη. Λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν ήμουν νομάρχης, έστρωσα έναν τάπητα περίπου σε ένα χιλιόμετρο, εν γνώση μου ότι σε 1,5-2 χρόνια πάλι έπρεπε να αντικατασταθεί. Άρα πρέπει να πάμε σε οριστικές λύσεις. Αυτή τη στιγμή όμως, αν ταξιδέψει κανείς, θα δει τούμπες που σηκώνονται πάνω από το ασφαλτικό ακόμη και 50 εκατοστά. Με αποτέλεσμα, ένας που δεν γνωρίζει, διατρέχει τον άμεσο κίνδυνο να φύγει από το δρόμο και να σκοτωθεί. Ο κύριος Πρίτζος μπορεί να απέχει από τα κοινά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο γνωρίζει τα τοπικά προβλήματα καλύτερα και από αρκετούς εν ενεργεί αιρετούς. Κατά συνέπεια παρεμβαίνει στο συγκεκριμένο ζήτημα για την εξεύρεση ουσιαστικής λύσης, μέχρι ότου υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της περιφέρειας για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της επανακατασκευής του επίμαχου τμήματος του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, διότι δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε προσωπικά μόνο στον περιφερειάρχη, δεν ταξιδεύουν, δεν βλέπουν τον δρόμο, δεν πρέπει να πάει ένα συνεργείο να κόψει αυτό το κομμάτι. Σε ορισμένα τετραγωνικά 10, 15, 20 να το σκάψει και να το φέρει αλφαδιά, όχι ότι θα δώσει την οριστική λύση, αλλά μέχρι ότου δοθεί αυτή ο δρόμος να είναι ασφαλής. Αυτό τόνισα και θα πρέπει ο φίλος μου ο Κώστας Αγοραστός να πάρει το μήνυμα και δεσμεύομαι να επικοινωνήσω και μαζί του για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Εάν η περιφέρεια έχει εργολαβία εν εξελίξη συντηρήσεων, είναι υπόθεση 10 ημερών. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει οι υπηρεσίες να τον βοηθούν τον Περιφερειάρχη. Αυτή είναι. Εγώ πιστεύω στις προθέσεις του είναι να το φτιάξει. Αλλά πρέπει να υπάρχει και το πρακτικό μυαλό να παίρνονται τα σωστά μέτρα την κατάλληλη στιγμή.